Με ρυθμούς χελώνας η παράδοση του εκλογικού υλικού στο πρωτοδικείο Ηρακλείου, καθώς δεν έχουν παραδοθεί δεκάδες εκλογικοί σάκοι για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι μέχρι τις 10 το πρωί αγνοούνταν 51 εκλογικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκ των οποίων αρκετά αφορούσαν τις εκλογές στον Δήμο Ηρακλείου. Γεγονός που προκαλεί δεκάδες ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή πολύπονται 51 εκλογικά τμήματα. 51. Ναι. Και οι 11 σάκοι είναι από το Δήμο Ηρακλείου. Από το Δήμο, ναι. Συμπεριλαμβάνονται. Είναι μέσα στους 51 σάκους. Εμπεριέχονται και οι 11 που μου είπατε. Αυτές οι εκλογές ήταν πιο δύσκολες εκλογές. Είχαν πάρα πολύ δουλειά και επίσης δεν είχαν ενημερωθεί, δεν είχαν γίνει σεμινάρια. Ήταν τελευταία στιγμή διορισμοί από τον Άριο Πάγο λόγω μη προσέλευση των τακτικών δικηγόρων κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το θέμα που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Αρκετοί δικαστικοί αντιπρόσωποι επικαλούνταν ότι είχαν πολλή δουλειά για να δικαιολογήσουν τη μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση των εκλογικών σάκων. Απάντηση που προκαλούσε αγανάκτηση στους υπαλλήλους του πρωτοδικείου που εργάζονται ασταμάτητα, αναμένοντας την ίδια ώρα τους εκλογικούς σάκους για να υπάρξει ο σχετικός έλεγχος και να ξεμπλοκάρει η διαδικασία καταμέτρησης των σαυρών. Ενώ άλλοι δικαστικοί αντιπρόσωποι φαίνεται να αντιμετώπισαν δυσκολίες στη συμπλήρωση των βιβλίων. Απαιτεί πάρα πολλή ώρα η συμπλήρωση των βιβλίων. Χρειάζεται προεργασία και οι πιο πολλοί δεν είχαν ενημερωθεί, δεν γνωρίζαν τη διαδικασία αυτή. Για πρώτη φορά. Και αυτό επίσης όταν μόνοι τους, ας πούμε, δεν είχαν εφορευτική επιτροπή. Και τώρα αυτή τη στιγμή συμπληρώνουν τα βιβλία. Συμπληρώνουν και θα συμπληρώνουν με τη βοήθεια πολύ κάτω, αν είναι τη στιγμή του δικαστηρίου, δικαστών. Η αγωνία στους υποψήφιους συνδυασμών χτυπά κόκκινο, καθώς οι επίμαχοι σάκοι που αγνοούνται στο πρωτοδικείο θα κρίνουν το αποτέλεσμα για τους ίδιους, για το αν εκλεγούν ή όχι, από την μάχη του Σταυρού. Τους επικοινωνούμε τώρα εμείς. Με καθέναν, ναι, και τους λέμε, ας πούμε, να φέρουν το φάκελο, δηλαδή που βρίσκονται το σάκο. Πιστεύω ότι μέχρι εντός της σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί. Χωρίς τη συνδρομή της διευθύνσης του δικαστηρίου, των δικαστών, του κυρίου εισαγγελέως, του προϊσταμένου της εισαγγελίας, των υπαλλήλων της εισαγγελίας πρωτοδικείου, του προέδρου, το τονίζω, του δικηγορικού συλλόγου Ηρακλείου, που πραγματικά νυχθημερών ήταν στο πλευρό μας. Από τα ευτράπελα των εκλογών στο νησί μας αποτελεί περίπτωση ενός ηλικιωμένου 90 ετών, ο οποίος δεν πρόλαβε να κάνει τη φυσική του ανάγκη στην τουαλέτα, με συνέπεια αυτό να συμβεί λίγα βήματα πριν την κάλπη, σε εκλογικό τμήμα του Ηρακλείου. Και τη στιγμή που του είχαν δώσει τα ψηφοδέλτια και ήταν πρώτη, μπήκε στην κάλπη, λέει στην δικαστική αντιπρόσωπο που ήταν σημειωτέων και δικαστής, τη είπε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να πάει στην τουαλέτα. Και εκεί που να βρει στην τουαλέτα τώρα, σε ένα συγκρότημα που ήταν. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή, ακριβώς επί τόπου. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση καθαρισμού του χώρου και με τους πολίτες να ψεκάζουν την αίθουσα με αρώματα. Και όπως σχολίασαν με χιούμορ πολίτες, ευτυχώς αυτό δεν συνέβη κοντά στα Θρανία, όπου ήταν τα ψηφοδέλτια για να γίνουν μόσκεμα. Οι αντιπρόσωπος να καθαρίσουν, πού να βρουν, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Οπότε όλη τη διαδικασία υπό αρώματα κτλ. Ήταν πραγματικά αυτό, πιστεύω ότι θα είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω να γίνει κάπου άλλο. Πουθενά δεν νομίζω. Και εγώ όταν μου το ανέφερα εδώ, πραγματικά είναι ευτράπελο. Πραγματικά ευτράπελο. Είναι να γραφεί στα βιβλία.